As far as the Greek roadmap on asylum, since it has to do with Greece, permit me to speak in Greek. Συζητήσαμε επίσης αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η νέα Ελληνίδα Υπουργός μας ενημέρωσε σήμερα για τα επόμενα βήματα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την κυβέρνηση για την υλοποίηση του οδικού χάρτη και την διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Ο οδικός χάρτης έχει ως στόχο την επίγουσα αντιμετώπιση όλων των βασικών εκκρεμών ζητημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Κάποια θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη επιτευχθεί. Όμως, πολλές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Ιδίως όταν πρόκειται για την διαθεσιμότητα και την βιωσιμότητα των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και των κέντρων ανοιχτής φιλοξενίας. Το ζήτημα της κράτησης ετούντων ασύλου πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή. Ειδικότερα, η κράτηση μεταναστών υπό ακατάλληλες συνθήκες θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα, ειδικά στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε αυτό εξάλλου έχει δεσμευθεί η Υπουργός. Η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα για την αποτελεσματική εξασφάλιση της εφαρμογής του νέου αυτού σχεδιασμού.